ιδιοποιηθεί από το Δελιγιώργιο. Πτέρυγος Μούρη είναι ο διοικητής του κλιμακιού της Σμύρνης. Διατάσσει αυτός τους Τούρκους να ικανοποιήσουν το αίτημα των Ελλήνων, της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή της καταρρύψεως και της δολοφονίας του Μανιαδάκη. Οι Τούρκοι απαντούν ναι, θα το κάνουν. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν μάθαμε εάν οι Τούρκοι απογείωσαν τελικά τα 102 ή δεν τα απογείωσαν. Οι πιθανότητες να τα απογείωσαν είναι πάρα πολύ μεγάλες και πιστεύω ότι όντως τα απογείωσαν. Αλλά δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Εμένα δεν με ενόχλησε κανένας, αφού πέρασα τα βουνά και κράτησα πάνω κάτω την πορεία που ήθελα. Μπήκα στον εύξηνο πόντο, χαμήλωσα λιγάκι για να μην πάθω υποξηγονία από τα 11.500 πόδια που ήμουν και συνέχισα. Ο Μιχάλης Μανιαδάκης σε λίγη ώρα είχε καταφέρει το ασύλληπτο. Βεβαίως άνθρωπος. Βεβαίως άνθρωπος και τυχερός. Ο χειριστής πέτυχε να ξεκλειστρήσει μέσα από ελληνικά, αμερικανικά και τουρκικά μαχητικά και μάλιστα χωρίς όργανα πλοήγησης. Ύστερα από 7,5 ώρες κατάφερε να φτάσει σώος στη Σεβαστούπολη της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Η Χούντα αποσιώπησε την είδηση από τις εφημερίδες. Στην αεροπορία όμως όλοι γνώριζαν τι συνέβη. Άλλωστε η Χούντα, με την περίεργη και παράδοξη λογική της, φρόντισε να αλυσοδέσει τα αεροπλάνα. Μέχρι που δένανε τα αεροπλάνα με αλυσίδες. Είναι να γελάς δηλαδή. Φυσικά διατάχθηκε ανάκριση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μανιαδάκης έφυγε εκ ψυχολογικών αιτιών, αναγωμένων η σύμπλεγμα κατωτερότητος. Όταν έφυγε ο Μιχάλης, πολλοί σπεύσαν να πούνε ότι είναι τρελός, ότι είναι παλαβός, ότι είναι τούτο, ότι είναι εκείνο. Οπότε αυτό το μεταφέραν σε έναν Αμερικανό, ο οποίος, ξέρετε, οι βάσεις είχαν και τον τοποτηρητή Αμερικάνος, ο οποίος δεν έλειψε ποτέ. Και του λένε ότι αυτός, λέει, είναι παλαβός, λέει αυτός, πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Κάνει έτσι ο Αμερικάνος και τους λέει, δεν είστε στα καλά σας. Αυτός είναι πανέξυπνος, αυτή η πτήση ήταν καταπληκτική, λέει, για να φύγει από εδώ με αυτές τις συνθήκες και να πάει εκεί πάνω. Επιβλήθηκαν και διοικητικές ποινές σε αξιωματικούς, επειδή ο Μανιαδάκης, ως άτομο κεντροαριστερών αντιλήψεων, κατά τα γέννη στην κατηγορία ψη, δεν ετέθην υπό επιτήρηση. Κατηγορήθηκαν μάλιστα αξιωματικοί ότι αν και πήγαν στο σπίτι του, δεν ανέφεραν ότι το περιβάλλον ήταν χύπικο και είχε βιβλία του Παπανδρέου. Τα χρόνια που ακολούθησαν η Σοβιετική Ένωση ήταν δύσκολα για τον Μιχάλη Μανιαδάκη, που αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές. Πήγα σε συνεργεία που εργάζονται στα οικοδόμηση. Και τώρα ξέρω και χτίζω ένα τούμπλο, μισό τούμπλο, δύο τούμπλα, τέσσερα τούμπλα. Τελικά έφτασα μπριγκαντήρι, δηλαδή αρχιεργάτης. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Μιχάλη Μανιαδάκη, υποσμηναγός τότε στα χρόνια της Χούντας, έκανε αυτό τον άθλογο τον χαρακτηρίζω, αλλά η ιστορία του φέρνει στο φως και τις αθλειότητες άλλων, θα λέγα κύριε Καψή. Ποιος εννοείται, αλλά να συμφωνούμε. Αυτούς οι οποίοι θεωρούν αντεθνικό το επιχείρημά του και θεωρούν ότι ο Τούρκος μπορεί να ρίξει ένα ελληνικό αεροσκάφος. Είναι ολέθριο, εξωφενικό, απάνθρωπο. Και να επικαλείσαι, να φωνάσεις τους Τούρκους ρυθμιστές. Βέβαια, μην ξεχνάμε, τότε θυσιάσαμε, η Χούντα θυσίαζε, ευτυχώς, τον το κατόρθωσε, ένα αεροπλάνο και έναν άνθρωπο. Προχθές θυσιάσαμε τα Ίμια. Λέτε. Να δούμε τι θα γράψει η ιστορία. Ξέρετε, δεν μπορούμε να υπερεφενευόμαστε για το παρελθόν μας, χωρίς να βλέπουμε το παρόν ή το μέλλον. Εάν μόνο εγώ δεν είμαι. Μόνο οι γέροι κάνουν την κύριο στη φωτιά και λένε όταν ήμουν παιδί. Τώρα τι κάνεις. Ο Μανιαδάκης έδωσε ένα μήνυμα. Ο Παπαδόπουλος με το στίχο έδωσε ένα μήνυμα. Ο Θοδωράκης με το άξιο νηστή και ο Ελίτης. Εμείς τι κάνουμε. Και σήμερα έχουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες. Και προϋποθέσεις.
Δεν με ρωτάς ποιες γνώμες. Θέλετε να τις πείτε. Ναι. Το Δεκέμβρη για να κάνεις ένα οδόφραγμα έπρεπε να γκρεμίσεις 3 πολυκατοικίες. Σήμερα με ένα, μια πολυκατοικία κάνεις 3 οδόφραγματα. Δεν είναι καλύτερες υπόθεσεις, οι τεχνικές. Εγώ δεν ξέρω σε ποια κατηγορία εσείς ανήκατε εκείνη την εποχή. Φαίνεται δεν είναι ποτέ κομμουνιστής, μαξιστής, ούτε αναρχικός. Δεν το είπα από αυτή τη σκοπιά. Ακούσαμε εδώ ότι ήταν ο υποσμηναγός στην κατηγορία Ψ, ναι. Που διαβάζω εδώ στα πορίσματα ότι είναι άτομο κεντροαριστερών αντιλήψεων και ίσως με κάποιες χίπικες, όπως ακούσαμε, προεκτάσεις. Να ακούγε Beatles ή κάτι τέτοιο, αυτό εννοούν. Και τι άμα ακούγε Beatles, δηλαδή τι ήταν. Ψάσαμε στο χρονικό τέλος αυτής της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ και εξετυλίξετε πραγματικά μνήμες τις οποίες ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να δώσουμε ένα ραντεβού με τους τηλεθεατές την ερχόμενη Παρασκευή εκεί, κοντά στα μεσάνυχτα. Καληνύχτα.